Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας για ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένας αγώνας που χρωστάμε στους εαυτούς μας, στη κοινωνία, στο μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας, για την υπεράσπιση αυτών των κοινών αγαθών που είναι τόσο πολύ σημαντικά για την ποιότητα της ζωής μας. Και το χρωστάμε, ξαναλέω, γιατί έχει ήδη συμβεί σε πολλαπλά επίπεδα και με τις επικοινωνίες, το βλέπουμε να συμβαίνει με την υγεία. Δυστυχώς, στο κομμάτι που αφορά την ενέργεια, το βιώνουμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο σήμερα. Και θα αναγκαστώ λοιπόν να σας δώσω μία εικόνα και μία ερμηνεία του παραδείγματος της ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για να καταρρεύσουν κάποιοι μύθοι και για να μην αισθανόμαστε ότι αυτό που βιώνουμε τρομάζοντας κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, δεν είναι αποτέλεσμα ενός πολέμου. Είναι μια ιστορία, είναι το απότοκο μιας ιστορίας 22 χρόνων. Και αυτή η ιστορία είναι η ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε σήμερα, κλείνουμε 22 χρόνια ιδιωτικοποίηση της αγοράς. Και ένα χρόνο, από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε και έφυγε το πλειοψηφικό πακέτο από το δημόσιο της ΔΕΗ, με την ιδιωτικοποίηση του Νοεμβρίου του 2021 και του δικτύου, αλλά αποπολύθηκε ένα μεγάλο μέρισμά του, αλλά και της ΔΕΗ και τις επιπτώσεις αυτές, πια την όξυνση των επιπτώσεων σήμερα, όπου έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει και η πρόθεση κανενός δημοσίου ελέγχου σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε η ΔΕΗ, όπως επίσης και η ΕΙΔΑΠ και οι άλλες υπηρεσίες που ήρθαν να καλύψουν ένα μεγάλο κενό καταστροφής κεφαλαίου και ανάγκης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το περιβάλλον τότε είναι πολύ όμοιο με αυτό το οποίο θα βιώσουμε στο μέλλον. Είχαμε πλέοντες των 400 εταιριών, οι οποίες ήταν ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα δεν ηλεκτροδοτούνταν από άκρο σ' άκρο, παρά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, και το ρεύμα ήταν προνόμιο μόνο εκείνων που είχαν τη δυνατότητα να το πληρώσουν. Από το 1950 με την ιδρυτική και το 1960 που πια ορίζεται ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, κρατικοποιήθηκαν όλες αυτές οι εταιρείες. Ορίστηκε η ΔΕΗ ως αποκλειστική εταιρεία εξόρυξης του ορυκτού πλούτου που ήταν απαραίτητο για να μπορούμε να έχουμε ηλεκτροπαραγωγή και είχε την αποκλειστικότητα και στην παραγωγή και στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα δηλαδή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσει να επιτευχθεί η βιομηχάνηση της χώρας και να φτάσει ο ηλεκτρισμός μέχρι και στο τελευταίο χωριουδάκι που υπάρχει. Όμως, επειδή όπως καταλαβαίνετε και όπως έχει ήδη αναλυθεί, γενικά αυτά τα κοινά αγαθά για κάποιους αποτελούν προϊόντα και προϊόντα που δίνουν ένα τεράστιο πεδίο κερδοφορίας, τα τελευταία 20 χρόνια, στην Ευρώπη αρκετά νωρίτερα, περνάμε στην περίοδο της ιδιωτικοποίησης. Πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο οι ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να γίνουν θελκτικές. Αυτό γίνεται πρώτα απ' όλα δυσφημίζοντας τις υπάρχουσες δομές, τις εταιρείες, κάτι που έγινε κατά κόρον και με τη ΔΕΗ. Γίνεται επίσης και δίνοντας την υπόσχεση ότι ο ανταγωνισμός θα προκαλέσει μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και ενός πελατοκεντρικού χαρακτήρα που θα αποκτήσει η νέα εποχή προς τους καταναλωτές, δίνοντας καλύτερες υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά το τομέα των καλύτερων υπηρεσιών, νομίζω ότι δεν χρειάζεται παρά να θυμηθεί κανείς τον περσινό χειμώνα και τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν για τις αποκαταστάσεις των δικτύων, των σφαλμάτων στα δίκτυα, δεδομένου το ότι μια ιδιωτικοποιημένη αγορά δεν θέλει να έχει το προσωπικό που επαρκεί για τέτοιο τύπου έκριθμες καταστάσεις, γιατί αυτό έχει αποστελεχωθεί δραματικά σε όλες τις υπηρεσίες, τις δημόσιες επιχείρησεις πρώτα που τελούσε υπό καθεστώς προοπτικής ιδιωτικοποίησης. Και βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης είναι ότι σε ό,τι αφορά τις τιμές έχουν συμβεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Από το 2000 μέχρι το 2020 έφερε αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 300%. Γιατί συνέβαινε αυτό? Αυτό συνέβαινε για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα είχε ένα από τα φθηνότερα ρεύματα, τιμολόγια ρεύματος. Αυτό συνέβαινε γιατί αξιοποιούσε τις εγχώριες δυνατότητες που της έδιναν ο λιγνίτης και τα νερά, με τεράστιες επενδύσεις,
οι οποίες όμως είναι εξαιρετικά υψηλού κόστους. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να εχωρέσουν οι ιδιώτες παραγωγοί ήταν να πάμε σε ένα άλλο καύσιμο, το φυσικό αέριο, που είναι φτηνή επένδυση με μικρό εργατικό κόστος, ακριβό καύσιμο, άρα τροφοδοτήθηκε και υπήρξε, όπως και η ΑΠΕ, ουσιαστικά με τις επιδοτήσεις του κράτους και των καταναλωτών. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει επίσης ιδιωτικοποίηση, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το δημόσιο έχασε 10 δις κέρδη μόνο την πρώτη δεκαετία της ιδιωτικοποίησής του. Οι καταναλωτές καλέστηκαν να χρηματοδοτήσουν τα κέρδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ιδιωτών παραγωγών φυσικού αερίου κατά 5 δις ευρώ τη σκληρή περίοδο των μνημονίων με διάφορους μηχανισμούς ανάκτησης κόστους, με το ΕΔΜΕΑΡ, αυτό που βλέπουμε στους λογαριασμούς μας από το 2010 μέχρι το 2015. Η δομή όλης της αγοράς, της ιδιωτικής αγοράς, δομήθηκε στην λογική της εξασφάλισης των επενδύσεων και των κερδών των ιδιωτών παραγωγών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί και με το ρεύμα, όπως συνέβη με το ρεύμα και πρόκειται να συμβεί και με το νερό. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται χάρη την απλούστευσης μέσω τριών χρηματιστηρίων. Του χρηματιστηρίου ρήπων, του χρηματιστηρίου ενέργειας και του χρηματιστηρίου φυσικού αερίου. Για το χρηματιστήριο ρήπων, ακόμα και σήμερα που η Ευρώπη βιώνει μια τεράστια ενεργειακή κρίση, δεν αλλά ούτε αναστέλει τη λειτουργία, αλλά ούτε κάνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μειώσει την επιβάρυνση των τιμών. Η τιμή κατά τόνο CO2 ήταν 5 ευρώ το 2020, σήμερα είναι 88 ευρώ ο τόνος. Στην Καλιφόρνια είναι στα 28 δολάρια ο τόνος. Γιατί είναι μόνο χρηματιστηριακό προϊόν και δεν έχει κάνει να κάνει καθόλου με την ανάγκη επί της ουσίας να αποθαρρύνει την χρήση του άνθρακα. Το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, όπως και το Target Model που είναι το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας, ας το πούμε έτσι, φτιάχθηκε για έναν και μόνο λόγο. Να μπορέσει να μειώσει τις τιμές των χωρών που είχαν πολύ μεγάλο κόστος ρεύματος λόγω και των επιδοτήσεων των ΑΠΕ, όπως ήταν η Γερμανία, αυξάνοντας τις τιμές των χωρών στα τιμολόγια ρεύματος που είχαν φθηνό ρεύμα, όπως ήταν η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε τις άμεσες επιπτώσεις του. Θεσμοθετήθηκε μέσα στην περίοδο του 2017, με νόμο του 2016, στην πρώτη ημερομηνία λειτουργίας του, που ήταν ο Νοέμβριος του 2017, στην πέμπτη μόλις εβδομάδα λειτουργίας του, φρόντισε να δημιουργήσει το πρώτο παιχνίδι κερδοσκοπίας. Τότε κατηγορήθηκαν οι 4 μεγάλες εταιρείες, η Προτέργεια, ο Ήρων, η Ελπέντισον και η ΔΕΗ, κατηγορήθηκαν από την Ευικέν, που εκπροσωπεί τους παραγωγούς, τους συνεργοβόρες βιομηχανίες, για χειραγώγηση των τιμών και τη λειτουργία καρτέλ, στην οποία συμμετείχε και η δημόσια ΔΕΗ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει χρηματιστήριο, σημαίνει ότι από 254 ευρώ ανά μεγαβατόρα χοντρική, τα 160 είναι το κόστος παραγωγής. Όλο το υπόλοιπο είναι χρηματιστηριακό παράγωγο. Όλο το υπόλοιπο καλούμαστε να το πληρώσουμε εμείς, οι καταναλωτές. Ο τρόπος τιμολόγησης έχει διαδικασίες οι οποίες φαίνονται απολύτως παράλογες. Η τιμή πλέον διαμορφώνεται μέσα από το ρίσκο που ορίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί για τον επόμενο μήνα, φτάνοντας να δημιουργήσει πραγματικά μία στρέβλωση της αγοράς και μία αιμορραγία αντίστοιχα του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος που χρηματοδοτεί επί της ουσίας τα κέρδη τους. Πριν όμως πάω σε αυτό, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα έχει ορίσει μια ενεργειακή εξάρτηση άνευ προηγουμένου. Εξαρτώμαστε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο, το οποίο ορίζει, είναι και το μεγαλύτερο, συμμετέχει στο μείγμα καυσίμου στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό είναι μια ενεργειακή εξάρτηση που ξεφεύγει από τους πόρους, τους εγχώριους πόρους, που δίνει το δικαίωμα στο κράτος να μπορεί να ελέγχει την ενεργειακή πολιτική και να ορίζει και την τιμή του ρεύματος και όλη την παραγωγική δραστηριότητα που έχει να κάνει με αυτή. Αυτή η ενεργειακή εξάρτηση που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο και το χρηματιστήριο φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ μας κάνει να είμαστε έρμεα όχι μόνο των γεωπολιτικών συγκρούσεων, το οποίο θα μπορούσε να το δει κανείς στο επόμενο slide, έχοντας δείχνοντας την τιμή του φυσικού αερίου
Στο κόκκινο είναι η τιμή που ορίζεται στην Ευρώπη και στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Με το μπλε βλέπετε τη τιμή που αντίστοιχα έχει το φυσικό αέριο ακολουθήσει και με τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απολύτως σαφές ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι έρμεα των γεωπολιτικών συγκρούσεων και μάλιστα οτιδήποτε συμβαίνει επί της ουσίας με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει επιπτώσεις μόνο στην ευρωπαϊκή πολιτική και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέραν αυτού, οι τιμές του φυσικού αερίου από το οποίο εξαρτώμαστε πλήρως έχουν οριστεί και έχουν προκύψει στο ύψος που έχει διαμορφωθεί πια με δεκαπλάσιες τιμές από αυτές που είχαμε το Μάρτιο του 2015 για λόγους οι οποίοι δεν θα ήταν καθόλου απρόβλεπτοι ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από τα δεδομένα. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης διέπουν οποιοδήποτε χρηματιστήριο. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε ακριβό φυσικό αέριο και ακριβό ρεύμα, γιατί υπήρξε μεγάλη αύξηση της ζήτησης στην Κίνα την άνοιξη του 2021, γιατί είχε μακρύ χειμώνα στην Ευρώπη, γιατί δεν φύσαγε το καλοκαίρι, γιατί το ρώσικο φυσικό αέριο δεν είχε μακροχρονές συμβόλαια από την Ευρώπη που το αρνήθηκαν και συνδέθηκε με την τιμή του φυσικού αερίου. Και γιατί η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πράσινη μετάβαση όρισε μια ανακοίνωση πακέτου μέτρων, το Fit for 55, με επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, που έβαλε φωτιά στο φυσικό αέριο και όρισε πολύ μεγαλύτερη, υψηλότερη ζήτηση σε αυτό και στο CO2 και εκτόξευσε τις τιμές. Και έτσι φαίνεται ότι ο πόλεμος, ναι μεν, επέτεινε μια κατάσταση, αλλά η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου συνέβη από τον καλοκαίρι και από τον Ιούλιο του 2021, όπως δείχνει και το διάγραμμα. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ορίσουμε εμείς τη τύχη και το μέλλον μας, και αυτό συμβαίνει με όλα τα κοινά αγαθά, θα πρέπει να ορίζουμε και τη δυνατότητά μας να παράγουμε. Αυτό συμβαίνει με το ρεύμα, αυτό συμβαίνει με το αν έχεις στην ιδιοκτησία σου ως δημόσιο το νερό και διασφαλίζεις και την προτεραιότητα που θέτεις για τη λειτουργία του, για την υγεία, για την παιδεία και για όλα τα κοινά αγαθά.